Καλώς ορίσατε στο φτιάχνω μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα θα διακοσμήσουμε μια πολύ ωραία ξύλινη πεταλούδα με περλέ χρώματα. Είμαι περίεργη να δω πώς θα βγουν, δεν τα έχω δοκιμάσει ξανά. Θα κάνουμε λοιπόν μικρές κουκίδες, έτσι λέω, με βουλίτσες σε 6 διαφορετικά χρώματα για να δούμε πώς θα βγουν, πώς θα είναι όταν στεγνώσουν. Μικρές κουκιδίτσες. Ωραίο φαίνεται. Θα κάνω και την άλλη πλευρά. Και τώρα σειρά έχει το μπλε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Μου τζουρώθηκε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Με το μπλε θα κάνω μια ενιαία γραμμή. Σειρά τώρα έχει το μοβ. Θα το δοκιμάσω πρώτα, να μην έχω ξανά ατυχήματα, να κάνω λίγες κουκίδες σε ένα άλλο χαρτί. Ωραία. Το πιο ανοιχτό μοβ. Και αυτό θα το δοκιμάσουμε. Και τώρα το ροζ. Για να δούμε και αυτό. Και με το φούξια θα κλείσω το κενό που έχει μείνει και στα δύο φτερά. Και επειδή ήταν λίγο το φούξια και μ' άρεσε, θα κάνω φούξια και το σώμα της πεταλούδας. Να τη λοιπόν! Θα την αφήσω να στεγνώσει όλο το βράδυ για να δούμε πώς θα γίνει. Και αφού πέρασε ένα βράδυ, άπλωσαν λίγο οι κουκίδες, αλλά δεν πειράζει. Μου αρέσει το υφέ που έχει. Θα μ' άρεσε να είναι λίγο πιο πυκνές, η αλήθεια είναι. Δεν πειράζει όμως. Πώς σας φαίνεται, είναι μια διαφορετική ιδέα για διακόσμηση. Πάντως τα χρώματα είναι όντως περλέ, μου αρέσουνε. Θα δούμε σε τι άλλο θα τα χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο φτιάξτε μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Κάντε like αν σας άρεσε και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και θα σας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε νέο βίντεο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!